Σπέρνου, κύριο Κουτσού, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΕΔ. Σας καλωσορίζω σε αυτήν την εκδήλωση, η οποία ιστορικά σας αναφέρω ότι είναι η δεύτερη, το Μάρτιο του 2018, κάναν την ίδια εκδήλωση στην χώρα. Στον ομό Καρδίσας, προκειμένου να τιμηθούν οι δήμαρχοι που υπηρέτησαν την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι μια θέση άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου. Αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν τις μάχες στην καθημερινότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έστω σε μια στιγμή, λυτή εκδήλωση σαν και αυτή, να βρισκόμαστε προκειμένου να παραλάβουν μια πλακέτα η οποία θα μείνει στο σπίτι, στην ιδιοθήκη, να τη βλέπουν οι νέοι, οι νεότεροι κλπ. Είμαστε ιδιαίτερα καλοί. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας να βρισκόμαστε σε μια αίθουσα ανάμεσα από ανθρώπους οι οποίοι δώσανε σημαντικά πράγματα στον τόπο που υπηρέτησαν, στις τοπικές κοινωνίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σας δίνει εκδήλωση αυτή τη τιμή να έχουμε εδώ μαζί μας τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δικαίων Τρίκης Κασταμόνου Χρυσόστομου, Θεόκλητο Σταγόν Κυπετώνων, τον Θεόκλητο, τον Μητροπολίτη Σταγόν Κυπετώνων. Χίλια συγγνώμη αν τα λέω γρήγορα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια ανησυχία λόγω της καθυστέρησης. Και με την ευκαιρία αυτή θα ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Υπήρχε μια σημαντική δουλειά για τον πρόεδρο και έπρεπε να τον περιμένω και δεν μπορούσα να έχει κανένα σχέδιο. Ναι. Κατανοητό. Κατανοητό. Λοιπόν, υπάρχουν εκπρόσωποι φορέων, υπάρχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκπρόσωποι της αστυνομίας, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, εκπρόσωποι της Περιοριστικής Υπηρεσίας. Μας έστειλαν τηλεγραφήματα που δεν μπαίνω στον κόπο να σας καθυστερήσω. Όπως ο κύριος Κρέκας, που μου άρχισε ενέργειες περιβάλλοντος Νέας Δημοκρατίας, που βρίσκεται στην Δημοκρατία στην Κρέμα, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος τηλεφωνικά μας ευχαρίστησε και μας είπε ότι δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, προχωράμε γρήγορα στη διαδικασία για να σας πω ότι θα τιμηθούν δήμαρχοι οι οποίοι υπηρέτησαν τοπική αυτοδιοίκηση από τη στην ουσία από την μεταπολίτευση και μετά, τους δημάρχους που δεν έχουν τη χαρά και τη τιμή να τους έχουν μαζί μας, μας αφήσανε για τον άλλο μάτιο κόσμο, καθώς επίσης και τους νομάρχες, έστω του δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι τόσο συγγενικός με τον πρώτο βαθμό του συγγενής με τον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα τιμηθούν από όσοι την αίθουσα. Μετά από αυτή την εκδήλωση θα είμαστε πάλι εδώ, όπου θα παραθέσει η ΠΕΤ προς τιμή σας ένα δείπνο και ελπίζω να το κάνουμε όλοι μαζί. Θα καλέσω στο βήμα τον Πρόεδρο. Α, συγγνώμη κύριε Σεβασμιότητα, παρακαλώ. Σεβασμιότατε, κύριοι Δήμαρχοι, συγχαίρουμε βεβαίως την ΦΕΔ η οποία διοργανώνει αυτή την εκδήλωση και να ξέρετε ότι είμαι κοντά σας, διότι όσοι περάσατε από δήμαρχοι ή από πρόεδροι των κοινοτήτων, πάντοτε η συνεργασία με την Εκκλησία σε όλους, είτε δεν μιλάμε τώρα ούτε για χρωματισμούς ούτε για κόμματα, πάντοτε η συνεργασία ήταν αυτή η οποία έπρεπε να ήταν. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τα πρόσωπα, εγώ επειδή είμαι καινούριος εδώ, δεν γνωρίζω όλους τους ανθρώπους, αλλά σίγουρα για να γίνεται αυτή η εκδήλωση, αξίζει για όλους τους ανθρώπους. Εμείς συγχαίρουμε την ΠΕΔ που διοργανώνει αυτές τις εκδηλώσεις, συγχαρητήρια, διότι όσοι προσφέρουν πρέπει να τους, κάποιος να τους ευχαριστεί. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει από τέτοια θέση θυσιάζει χρόνο, θυσιάζει οικογένεια, θυσιάζει τα πάντα, για να βρίσκεται κοντά στους συνανθρώπους. Και αφού λοιπόν προσφέρει σε όλους το καλό και αυτό το οποίο πρέπει να δίνει, πρέπει να τους ευχαριστούμε όλοι από όλους τους τομείς και από όλους τους φορείς με κάθε τρόπο. Και αυτό, όπως είπε ο κύριος ομιλητής, ότι μία πλακέτα είναι η οποία θα μείνει, πραγματικά θα μείνει, αλλά αυτά τα γράμματα που είναι χαραγμένα στην πλακέτα έχουν χαραχθεί στις καρδιές των ανθρώπων, τις οποίες εσείς εξυπηρετήσατε και βοηθήσατε. Σας εύχομαι να είστε πάντοτε καλά. Και ο Θεός να σας δίνει υγεία και δύναμη πάντοτε. Σεβασμιότατε εσείς. Πρόεδρε. Σεβασμιότατε, είμαι βέβαιος ότι η μεγαλοσύνη σας θα με συγχωρέσει για την καθυστέρηση της μισής ώρας, αλλά δυστυχώς ξέρετε, όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ, διαρκώς κινούμε το χρόνο.
Και δυστυχώς το 24ωρο αποδεικνύεται μόνιμα ελάχιστο για να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα που καλούμε τα κάθε φορά να υπηρετήσουμε. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε ότι και εμείς επί της ουσίας διακονία κάνουμε. Διακονία στο λαό που μας τίμησε με την ψήφο του, μας έχει τάξει ή μας έταξε ή τους έταξε τους συναδέλφους που είναι εδώ να υπηρετήσουν τις τοπικές τους κοινωνίες, να υπηρετήσουν τους συμπολίτες τους και να προσφέρουν περίσσευμα ψυχής καταρχήν, περίσσευμα αγάπης, περίσσευμα από την οικογένειά τους, περίσσευμα από τον χρόνο τους, περίσσευμα από την ψυχή τους, περίσσευμα από την υγεία τους, προκειμένου να φανούν αντάξει των προσδοκιών αλλά και της τιμής που μας έκαναν οι δημότες μας να μας τάξουν σε θέσεις ευθύνης. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ειλικρινά σας το λέω, έχω πολύ μεγάλη χαρά που είμαι ανάμεσά σας, που βρισκόμαστε όλοι μαζί σε μια εκδήλωση τιμής απέναντι στους ανθρώπους που υπηρέτησαν τις τοπικές μας κοινωνίες, απέναντι σε ανθρώπους που εξέθεσαν τον εαυτό τους και δεν τυχαίο το ρήμα εκτίθεν σε εκλογές. Σημαίνει ότι ο αυτοδιοικητικός, ο πολιτικός θέτει τον εαυτό του πρώτης κρίσεως του συνόλου των πολιτών και των δημοτών τους οποίους εκφράζει. Και γι' αυτό λέμε και εκτίθεται στην κρίση του λαού, στην κρίση των πολιτών, στην κρίση των δημοτών. Αποφασίσαμε ομόφωνα λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας να κάνουμε εκδηλώσεις τιμής σε όλους τους νομούς της περιφέρειάς μας προκειμένου να αποδώσουμε έναν ελάχιστο χώρο τιμής σε όλους όσοι υπηρέτησαν την τοπική αυτοδιοίκηση από τη θέση του νομάρχη, από τη θέση του δημάρχου, ξεκινώντας από τους δημάρχους και πρώτου καποδίστρια, αγαπητέ πρίτανη της αυτοδιοίκησης και δάσκαλε Κώστα Παπαστεργίου, περνώντας στη συνέχεια στον καποδίστρια και φτάνοντας μέχρι σήμερα που επί της ουσίας διανύουμε την τέταρτη περίοδο, την περίοδο του πληστέμου. Για το κάνουμε αυτό για την εξής απλό λόγο και μάλιστα σήμερα σε μια συνέντευξη ένας καλός φίλος δημοσιογράφος με ρώτησε «Μα καλά λέει, γιατί τους τιμάτε και εσείς, τους τίμησε ο λαός» αναδεικνύοντάς τους πρώτους μεταξύ των πολιτών και δίνοντάς τους και μεγάλα αξιώματα όπως είναι το νομάρχη και το δημάρχη. Ναι, ο λαός τους τίμησε. Μας τίμησε, να βάλουμε τον εαυτό μέσα. Εμείς ως αυτοδιοικητική οικογένεια δεν οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ένας τον άλλον την προσφορά που έχει κάνει και να τιμήσουμε μετά, αν θέλετε, και από την διαδικασία της υπηρέτησης του λαού και τη διαδικασία της δημοτικής υπηρεσίας τους ανθρώπους που υπηρέτησαν αυτόν εδώ τον κόσμο. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αγαπητοί συναδελφοί, όποιος από εμάς, όποιος πολίτης έχει διαθέσει έστω και 5 λεπτά από τον χρόνο του να υπηρετήσει τα κοινά, να εκθέσει τον εαυτό του στους συμπολίτες του, είναι άξιος συγχαρητηρίων για την εκλογή. Και πολύ δε περισσότερο αυτό σε μια κοινωνία οχατερφισμού, σε μια κοινωνία που αρέσκεται στην κριτική εκ του καναπέως ή εκ του καφενείου, σε μια κοινωνία που παραμείνει απαθής στις περισσότερες των περιπτώσεων, σε μια κοινωνία που εύκολα κριτικάρει, σε μια κοινωνία που μπορεί να πιστεύει ότι τα προβλήματα λύνονται μόνο μέσα από την κουβέντα και όχι μέσα από τη δράση, και σε μια κοινωνία και σε μια περίοδο που υπάρχει αντίληψη ότι αν κάποιος γίνει πρωθυπουργός ή νομάρχης ή δήμαρχος για μία μέρα θα λύσει το σύνολο των προβλημάτων. Δεν μπορεί όμως κανείς, μα πραγματικά κανείς, να καταλάβει πόση προσπάθεια, πόσος κόπος, πόσος πόνος πολλές φορές χρειάζεται από όλους εμάς που υπηρετούμε τα κοινά ενός τόπου, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε με τους καλύτερους δυνατούς υγιεινούς στην αποστολή μας. Χρειάζεται να θυσιάσουμε οικογενειακές στιγμές, να θυσιάσουμε την οικογένειά μας και θα ήθελα εδώ εκ μέρους σας να ευχαριστήσω τις συζύγους και τους συζύγους όλων όμως υπηρέτησαν τα κοινά, διότι λείψαμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα από τα σπίτια μας. Να ζητήσουμε να συγγνώμη από τα παιδιά μας που τους στερήσαμε απεριόριστο χρόνο αγάπης, παιχνιδιού, συμπαράσταση στα ζητήματά τους και στα προβλήματά τους, γιατί θέταμε ως πρώτη προτεραιότητα να φανούμε χρήσιμοι στις τοπικές μας κοινωνίες και στους συμπολίτες μας. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να καταλάβει πόση προσπάθεια, πόσο μεγαλείο ψυχής χρειάζεται κάποιος προκειμένου να φανεί αντάξιος αυτών των προσδοκιών που οι πολίτες επένδυσαν πάνω του τάσσοντάς τον στη θέση ευθύνης την οποία υπηρέτησε. Και μάλιστα αυτό το πράγμα γίνεται και πιο πολύπλοκο όταν οι διαδικασίες κάτω από τις οποίες καλείται κανείς να υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση γίνονται και πιο δύσκολες. Και ξέρετε, επειδή εγώ είχα την τύχη, έχω την τύχη μάλλον, να υπηρετήσω την αυτοδιοίκηση από την περίοδο του Καποδίστρια και μετά,
όπου άλλαξε επί της ουσίας, αγαπητέ Κώστα, ο αυτοδιοικητικός χάρτης και η φιλοσοφία μέσα από την οποία διακονούνταν η τοπική αυτοδιοίκηση, μέχρι και σήμερα, περνώντας από τον Καλλικράτη και φτάνοντας και στον Κλισθένη, είναι αλήθεια ότι οι διαδικασίες, το θεσμικό πλαίσιο, το οικονομικό πλαίσιο, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ δυσκολεύουν. Και δυσκολεύοντας το θεσμικό πλαίσιο, το οικονομικό πλαίσιο, αλλά και το οικονομικό πλαίσιο, τόσο πιο πολύ δυσχεραίνεται και η λειτουργία των αυτοδιοικητικών ανθρώπων. Τόσο πιο δύσκολα μπορούν να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους ή να κάνουν το όραμά τους πραγματικότητα. Φαντάζομαι ότι στα χρόνια πρώτου Καποδίστρια πρέπει να ήταν μόνο πιο δύσκολο. Γιατί τότε, αν εξαιρέσουμε τους μεγάλους δήμους που ήταν οργανωμένοι, οι άνθρωποι που υπηρέτησαν την αυτοδιοίκηση είτε σε επίπεδο κοινοτήτων είτε σε επίπεδο μικρότερων δήμων, χρειαζόταν πραγματικά να διαθέσουν πολύ περισσότερο χρόνο, πολύ περισσότερη ψυχή, προκειμένου να φανούν να υπηρετήσουν με τους καλύτερους δυνατούς χειρονούς την τοπική τους κοινωνία, όντας απογειωμένοι και από στελεχειακό δυναμικό και από υπηρεσίες, αν θέλετε, και από οικονομικά δεδομένα. Γιατί είναι αλήθεια ότι μετά τον Καποδίστρια, τουλάχιστον στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, και το θεσμικό πλαίσιο βελτιώθηκε πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα και τα οικονομικά δεδομένα της αυτοδιοίκησης βελτιώθηκαν πάρα πολύ. Υπήρξαν ειδικά προγράμματα που μας υποστήριξαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπήρξε τουλάχιστον ένα μίνιμουμ επίπεδο στελεχειακής υποδομής από ανθρώπινο δυναμικό των Δήμων μας που μας υποστήριξαν και ταυτόχρονα, επειδή ήταν και οι πρώτες περίοδοι εφαρμογής αυτής της αυτοδιοικητικής αλλαγής, υπήρξε και μια αναγνώριση από τον πολίτη και τον λαό σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Διότι και εμείς ως κομμάτι του πολιτικού συστήματος, δεν σας το κρύβω ότι απορροφήσαμε ένα μεγάλο κόστος της κρίσης που διέρχεται η χώρα μας. Μετά το 2010, όπου η χώρα μας μπήκε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου αυτή η περίοδος συνέπεσε και με τη δεύτερη αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση και το πέρασμα από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη, εκεί υπήρξε και η μεγάλη αδικία, αν θέλετε, και του ίδιου του Καλλικράτη, αλλά και των ίδιων των αυτοδιοικητικών που αναγκάστηκαν να υπηρετήσουν την αυτοδιοίκηση κάτω από συνθήκες θεσμικής αυξησίας και οικονομικής καχυξίας. Βέβαια, εγώ ξεκίνησα, αγαπητέ Ηλία, την θητεία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση νομαρχιακό σύμβουλο το 1994, με τον 25-39, τον πρώτο νόμο που εφαρμόστηκε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και που ξέρετε, πάντα το κράτος απέναντι στην αυτοδιοίκηση δεν λειτουργήσε θετικά, μάλλον ανταγωνιστικά την έβλεπε. Θυμάμαι τότε 4.000 αρμοδιότητες είχε εκχωρήσει στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση για τους πρώτους νομάρχους. Με τον 22-40 στη συνέχεια πήρε πίσω τις 4.000 αρμοδιότητες. Και αυτό συνεχίστηκε να συμβαίνει και στις επόμενες περιόδους με αποκορύφωμα τον Καλλικράτη, που ήθελε να μετατρέψει την τοπική αυτοδιοίκηση ως τοπικό στρατηγείο ανάπτυξης μιας τοπικής κοινωνίας και επί της ουσίας μας καταδίκασε να είμαστε διαχειριστές μιας μίζερης και εξαιρετικά φτωχής περίοδου. Γι' αυτό ξαναλέω ότι αδικήθηκαν οι δήμαρχοι που υπηρέτησαν από το 10 που είναι ο Χρήστος Ολάθας και μετά, ή και τώρα φαντάζομαι θα είναι πιο δύσκολο το περιβάλλον μετά τον Κλισθένη, όπου θα δημιουργηθεί ένα δύσκολο περιβάλλον όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά λόγω του εκλογικού συστήματος που πιθανότητα εκεί να υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Η δική μου άποψη είναι πάντως ότι σίγουρα τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά πιο δύσκολα από ό,τι θα ήταν πιο πριν, διότι ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειας των αυτοδιοικητικών δεν θα επενδύεται στο να επιληθούν προβλήματα, αλλά στο να εξερευνηθούν κοινές συνενετικές λύσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κοινές συνενέσεις που θα απαιτήσουν και χρόνο και προσπάθεια και θα απορροφήσουν μεγάλη ενέργεια από τους συμπολίτες μας. Υπακούντας λοιπόν στη ρίση που λέει ότι ένας πολίτης που ενδιαφέρεται για την ΕΝΑ είναι ένας χρήσιμος και ενεργός πολίτης, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις για να τιμήσουμε και να αποδώσουμε χώρο τιμή σε όλους τους αιρετούς, τους δημάρχους και τους νομάρχες που υπηρέτησαν τις τοπικές μας κοινωνίες. Και ξέρετε, η δόξα που μπορεί να έχει κανείς εκ της θέσεώς του είναι εφήμερη. Συνήθως, κάνει τη λάμψη της όταν ξεπεζεύει. Η φήμη όμως που αφήνει πίσω του είναι διαχρονική. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δουλεύουμε με πίστη, με αξιοπιστία και με μεράκι, ούτως ώστε εκμεταλλευόμενοι τη λάμψη της δόξας που έχουμε όταν υπηρετούμε από θέσεις ευθύνης στα κοινά, να διασφαλίσουμε και τη φήμη μας, η οποία θα εξαρτηθεί και εξαρτάται πάντα από το έργο που έχουμε προσφέρει, από τη σύνδεση που είχαμε στην άσκηση των καθηκόντων μας, από το πόσο χρήσιμοι υπήρξαν τελικά για την τοπική μας κοινωνία. Αυτά τα λίγα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά
που είστε απόψε, όλες και όλοι εδώ, δεν σας το κρύβω ότι για μένα, που εγκαταλείπω πλέον την αυτοδιοίκηση, ήταν ένα μεγάλο σχολείο, όπως φαντάζομαι και για όλους σας. Είναι ένα μεγάλο σχολείο η αυτοδιοίκηση. Γαλλικοί χαρακτήρες, σφυριλατεί θελήσεις, διαμορφώνει προσωπικότητες, σε κάνει να είσαι θετικός με τον πολίτη, όπως επίσης και η δημοσιογραφία. Για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο, αλλά μεγαλύτερο σχολείο η ίδια η αυτοδιοίκηση, την οποία ειλικρινά σας λέω χαίρομαι πάρα πολύ που την υπηρέτησα και την υπηρετώ και θα νιώθα πολύ πιο φτωχός αν δεν είχα περάσει μέσα από αυτό το σχολείο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ. Είναι μεγάλη μου χαρά και ταυτόχρονα και τιμή που θα ανταλλάξουμε μερικές καλές σκέψεις, αλλά και ταυτόχρονα θα τις μιλήσουμε και τα ποδήλια μας μετά τη διάρκεια της πιο χαλαρής συζήτησης που θα γίνει μετά την απόδοση της. Πλακέτας η οποία μπορεί να έχει ευτελή οικονομική αξία, έχει όμως ισχυρή συμβολική αξία. Ισχυρή συμβολική αξία διότι αναγνωρίζει το έργο, την προσπάθεια και το μεράκι των ανθρώπων που υπηρέτησαν την αυτοδιοίκηση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Και μιας και πλησιάζουμε στις γιορτές, εύχομαι σε όλους σας καλές γιορτές και καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Να είστε καλά. Συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, αλλά επειδή έχουμε προγραμματίσει ακριβή εδώ στον προεδρικό ναό, πρέπει να φύγουμε για να προλάβουμε και να πνιγούμε. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσουμε τη διαδικασία να επιστρέψει ο Πρόεδρος. Θα καλέσω τον εκπρόσωπο της περιφερειακής της περιφέρειας του κ. Αναγνωστόπουλο να δώσει έτσι. Είμαστε λοιπόν στον κύριο Παλατζά Νικόλαο, δήμαρχο Γόμφων, ο κύριος Στόλιας Νικόλαος, δήμαρχος Γόμφων, την περίοδο 2226, παρακαλώ, θα συνεχίσετε να δώσετε, δεν είναι να δώσετε, θα αλλάξω, θα σας ενημερώσω εγώ. Ο κύριος Στόλιας είπαμε. Από το Δήμο Εστιότητας, ο Περιστέρης, ο Ιωάννης Περιστέρης. Yes.
να ετοιμάζεται ο κ. Καρτιμανίδης. Μαλακασιώτης
Λιατής Δημήτριος, Λιάτης Δημήτρης, Δήμος Παλαγασίου 2610. Όλοι. Μου είπε ότι θα είναι εκπρόσωπος από την τοπική κοινότητα, ναι. Από το Δήμο Ιγαλίας, Ζώκος Αθανάσιος. Gracias.
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη, Πρόεδρε, Δήμος Πηδαίων, Πατέρας Απόστολος. Σε ποιο είναι το μέρος της αυτοδιοίκησης, είναι κάτσε να δεις αυτό το βράδυ. Να δεις, έρθει ο Κώστας να δώσει. Παρακαλώ. Κώστα, έλα να δώσει και σήμερα. Να δώσει μερικές πλακές. Από το Δήμο Φαλόριας. Φαντάζομαι να καταλάβατε εξηγώντας τον Δημήτρη του Παπασεργίου ότι δεν είναι πλακέτες από στρατεία σε αυτές που δίνουν. Γιατί κάποιοι νόμιζαν ότι είναι από στρατεία. Δεν είναι από στρατεία. Τσούλας Χριστός.
Τόλιος Χρήστος. Για τον κύριο Τόλιο, θα την πάρει ο κύριος Κουφοχρήστος. Οικονόμου Κωνσταντίνος. Για τον κύριο Οικονόμου υπάρχει εκπρόσωπος. Μετά την... Δήμος Χασίων, Παπαϊθυμίου Βασίλειος. Δεν μπορούσε. Κρατάμε στον εαυτό του δηλώσεις, βέβαια. Κοστούλας Κωνσταντίνος. Το κύριο Κοστούλα θα την παραλάβει, κάποιος είναι. Διευρυμένη κοινότητα στο ποτάμι, Ράφτης Γεώργης, τέλος. Ούτε δισέλιδα. Μόνο
να στιγματίζουμε, ξέρουμε και να γενικοποιούμε τα πράγματα ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Και έτσι ρίχνουμε νερό στο μύρο ιδεών που είναι έξω από το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να στηρίζουμε τους ανθρώπους που εκθέτουν, εκθέτω υποψηφιότητα, δηλαδή μπαίνω στη γυάλα μου. Με κρίνεται όλα ανά πάση στιγμή. Κρίνομαι κάθε δευτερόλεπτο στη θητεία μου και μετά τη θητεία μου. Άρα αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν κάθε έπαινο και αυτός ο μικρός έπαινος έχει τη δική του μεγάλη σημασία. Θερμά συγχαρητήρια και καλές γιορτές. Όπως είπαμε και στην αρχή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πέτρης Μάκης της Λίμη, η Μάκη δεν είναι πια στο Συμβούλιο, δεν είναι πια μαζί μας. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που σχολούνται στην αίθουσα και θα σας παρακαλούσα διαβάζοντας όνομα τα ονόματα, να έχουν παραλάβει τις δακές σας. Συγκλώνος από την Ιωρίδα, Κολοκός Καράλαφος. Θα την πάρει ο κύριος Καραγιώτας, ο Ιωρίδας. Να συνεχίσω. Ναι, ναι. Δήμος Μεγάλων Καρυδίων. Τον ιό του, ο κύριος Ρετζάς. Ρετζάς μου. Δήμος Ιταλίας, Σακελαρίου Κωνσταντίνος. Ο ιός του, Παραλάμπου. Ο ιός του. Δήμαρχος Συνταχτών 2002. Δήμος Πινδέων, Σακάς Ιωάννης. Υπάρχει κάποιος. Θα βάλω την μακέτα. Όχι. Θα την έχουμε στο γραφείο. Δήμος Χασίων, Ζδόνας Φώτιος. Υπάρχει κάποιος. Όχι. Αυτή ήταν η πρόεδρε. Η δήμαρχη του Μαγκύπου. Εάν θα ήθελε κάποιος από εσάς συνάδελφοι να πει δύο λέξεις, δύο κουβέντες, διαφορετικά για μία ακόμη φορά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή μου πάνω απ' όλα να είμαι ανάμεσα σας απόψε, γιατί όπως υπόθηκε και πιο πριν και από τον αγαπητό φίλο τον Ηλία, είναι ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς όλων μας στις τοπικές μας κοινωνίες. Και όπως είπα και πιο πριν, η φήμη είναι αυτή που μας συνοδεύει πάντα και θα μας συνοδεύει και θα αφήσουμε και παρακαταθήκη πιθανότητα στα παιδιά μας για να μην αφήσουμε χρήματα και περιουσίες, αλλά τουλάχιστον θα αφήσουμε ένα όνομα που φαντάζομαι θα τα κάνει υπερήφανα. Ο Γιώργος Παντρέα είναι πρωθυπουργός για τώρα. Θα τα κάνει υπερήφανα σε όλη τη ζωή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Δημήτρη, θα παραμείνουμε εδώ, εδώ είναι το πρώτο. Πάμε δίπλα λοιπόν. Να τα πούμε μεταξύ κρασιού και ενός μικρού δείπνου που έχουμε ετοιμάσει.